πέθανε από τον ιό, της δίνουν ελάχιστο χρόνο. Οι κηδείες απαγορεύονται και το φέρετρο πρέπει να οδηγηθεί γρήγορα στο αποτεφωτήριο. Άλλους δεν τους αποχαιρετά κανείς. Είναι εικόνες που καταγράφηκαν στη Μαδρίτη σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της. Οι πιο τραγικές στιγμές για πολλούς ηλικιωμένους ήταν οι τελευταίες τους σε κέντρα φροντίδας. Εντοπίστηκαν εγκαταλειμμένοι και αρκετοί νεκροί στα κρεβάτια τους από μέλη του στρατού που επισκέφτηκαν τα κέντρα αυτά για να τα απολυμάνουν. Πιστεύετε ότι οι εργαζόμενοι τα εγκατέλειψαν μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων? Non damos abasto. Non temos personal suficiente. Non temos médico. Non temos enfermera. Τραγικές λεπτομέρειες όταν υποψιάζονται κρούσμα κορονοϊού, τις ωρώ αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι υπάλληλοι με τον απαραίτητο εξοπλισμό, που πλέον δεν μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα. Μέχρι να φτάσουν, η σωρός δεν μετακινείται. Για την κάλυψη των τεράστιων αναγκών, ένα παγοδρόμιο μετατρέπεται πλέον σε νεκροδομείο. Οι Ισπανοί γιατροί φτάνουν σε απόγνωση. Κάποιοι εμφανίζουν και συμπτώματα προσβολής. Όμως μέχρι να επιβεβαιωθεί, εργάζονται. Όπως και άλλη φορά ακούστηκε στην παρούσα κρίση, φτάνουν σε σημεία που τους ξεπερνούν. What has been the hardest thing for you personally? To decide who survives and who you can't give the resources to, knowing that many of those people with mechanical respirators and proper intensive care units could survive, he says. You have to tell many people that their family member will have to die because we don't have the resources. Μάσκες μιας χρήσης χρησιμοποιούνται κατ' επανάληψη και οι προστατευτικές στολές δεν αρκούν. Φτάνουν στο σημείο μάλιστα να χρησιμοποιούν και σακούλες σκουπιδιών. You have to be pretty desperate to use a garbage bag as a medical gown. Es una medida bastante desesperada, pero he says it's a desperate measure, but it's better than nothing. Σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν συναδέλφους τους, δίνουν και μαθήματα μετατροπής μιας τέτοιας σακούλας σε προστατευτική στολή. Τα νεότερα τώρα από την Ισπανία θα μας δώσει η ανταποκρίτριά μας η Δώρα Μακρύ και είναι συγκλονιστικές.